Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε όπως κάθε απόγευμα. Ο Αλέξανδρος και ο Γιώργος, η καλύτερη παρέα στην κουζίνα. Που θα φτιάξει σήμερα τι, Αλέξανδρε? Θα φτιάξει ωραία cupcakes. Wow, ναι. Τέλεια. Εύκολα. Εύκολα είναι. Και απλά, ναι. Μάλιστα. Για να δω τα υλικά μας. Ναι. Για πες τα. Πιστεύω εύκολα είναι. Εύκολα, ναι. Το φτιάχνω δηλαδή. Άνετα. Για να πέσει κάρτα λοιπόν για να φτιάξουμε τα cupcake μας. Λοιπόν. Cupcakes βανίλιας λοιπόν, σερβιρισμένα με γλάσο. Και θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 230 γραμμάρια βούτυρο, 260 ml γάλα, 2 βανίλιες, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 180 γραμμάρια ζάχαρη, 4 αυγά. Για το γλάσο τώρα θέλουμε 250 γραμμάρια Philadelphia Light, 120 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, χρώματα για το γλάσο και πολύχρωμες τρούφες για το ντεκόρ μας. Μια χαρά. Τι θα χρειαστούμε από χρήματα, τι θα χρειαστούμε από χρόνο? Από χρόνο χρειαζόμαστε γύρω στα 35 με 40 λεπτά, γιατί έχει και προετοιμασία και ψήσιμο. Ναι. Από χρήματα είναι 25 λεπτά το κάθε cupcake. Εντάξει, μια χαρά, ε. Πλάκα μου κάνεις. Όχι, καθόλου. Αλήθεια. Ναι. Για να πάμε εμείς εδώ λοιπόν. Πάμε πώς με 25 λεπτά του ευρώ, ξεκινάμε, όχι της ώρα. Ξεκινάμε καταρχήν να φτιάξουμε τη ζύμη μας για το κεκάκι μας. Εντάξει, mm-hmm. Βάζουμε ωραία. Βούτυρο και δώσουμε και τη ζάχαρη. Βεβαίως. Τη ζάχαρη, ναι. Αυτή τη ζάχαρη, την άχνη. Ναι, ζάχαρη. Να πούμε το βούτυρο καλό είναι να είναι στη θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή να είναι μαλακό όπως το βλέπεις. Σου ρίχνω τη ζάχαρη, έτσι. Ρίξε και τη ζάχαρη. Επίσης, να πούμε ότι μια που είναι ζαχαροπλαστική, βλέπετε ότι είδατε. Βλέπετε, ναι, ναι. Είδατε ότι είναι πολύ μετρημένα τα γραμμάρια. 230 γραμμάρια, 260 γραμμάρια. Έτσι θα το κάνετε κι εσείς, εντάξει. Έτσι ζαχαροπλαστική πάντα είναι, το όχι αυτό. Θέλει ακρίβεια. Ακρίβεια. Λοιπόν, ανακατεύουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη μαζί με το βούτυρο. Ωραία. Να φρατέψουν καλά. Και σιγά σιγά εγώ θα αρχίσω να προσθέτω ένα αυγά. Ωραία. Εσύ παίρνεις ένα πορτοκάλι. Πορτοκάλι και θέλω το ξύσμα. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Και με καινούριο σύστημα κιόλας θα βγάλω ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Ακριβώς έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ να σας πω επίσης ότι στο www.megatv.com μπαίνετε για να βρείτε όλες μας τις συνταγές και τα μυστικά, αλλά και για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Στέλνετε μια ωραία και νόστιμη και οικονομική και πρωτότυπη Φιλαδέλφια συνταγή. Να έχει γενικότερα διάφορα πλέον εκτήματα. Μπορεί να είναι γλυκιά, όπως σήμερα τα cupcakes, μπορεί να είναι αλμυρί, ό,τι θέλετε εσείς. Και κερδίζετε το αγαπημένο σας τυρί κρέμα για ένα χρόνο, αλλά και την ευκαιρία να έρθετε εδώ να μαγειρέψουμε παρέα. Να το βλέπετε το site μας, ε! Να σου πω. Καταπληκτικό! Αν έστελνε συνταγή, τι θα έστελνε? Αλμυρό, αλμυρό. Αλμυρό, αλμυρό. Αλμυρό. Γλυκό δεν θα έστελνε με τίποτα. Λοιπόν, το αφήνουμε να ανακατευτεί καλά. Έχουμε ρίξει και τα αυγά μας. Βέβαια, έχουν κερδίσει συνέχεια πολύ με γλυκά. Εγώ δεν είμαι καλό στα γλυκά και αυτό δεν θα έστελνε. Γιατί σ' αρέσει πιο πολύ η μαγειρική και όχι η ζαχαροπλαστική. Λοιπόν, όταν έχει ανακατευθεί καλά το βούτυρο, η ζάχαρη και τα αυγά μας, ρίχνουμε σιγά σιγά γάλα, ναι, και αλεύρι. Λίγο αλεύρι, λίγο γάλα. Λίγο αλεύρι, λίγο γάλα, μέχρι να μπει όλο μας το μείγμα. Και παίρνω και τις δύο βανιλιές. Ωραία. Εδώ, τις έχω ανοιγμένες. Και τις ρίχνω και αυτές μέσα. Το ξύσμα θα είναι έτοιμο σε λίγο. Μια βανίλια, δύο βανίλιες. Ορίστε. Το ξύσμα λέω θα είναι έτοιμο σε λίγο, το θέλεις τώρα? Και βέβαια θα μου το ρίξει και αυτό. Αρχίζω να ρίχνω μέσα και αλεύρι. Εδώ, κουταλιά-κουταλιά, μέχρι ωραία να γίνει όλο μας το μείγμα. Τέλεια. Μπορείς, αν είναι έτοιμο το πορτοκάλι, το είναι ξύσμα, να μου το ρίξεις και αυτό μέσα. Και σιγά-σιγά θα αρχίσεις να φτιάχνεις το γλάσο. Έφυγε. Πάει το πορτοκάλι, μπήκε και αυτό μέσα. Α, τέλεια. Καθάρισε λοιπόν όμως εκεί. Δεν έχει, δεν πιάνει τώρα, πολύ λίγο. Μ' αρέσει, πας πέρα, εδώ θα κάνεις. Είσαι φοβερός. Λοιπόν, έλα να σου ετοιμάσω λίγο την άχνη ζάχαρη. Εδώ ναι θέλω να δεις ότι την έχω βάλει σε κόσκινο και αυτό είναι και το τύπ της ημέρας. Για να γίνει πιο ωραίο το γλάσο και να μην έχει σβόλους, ναι, θα πρέπει την άχνη ζάχαρη να την κοσκινήσουμε. Όπως βλέπεις εδώ. Κοίτα πώς μένει. Για να μην πέσει σβολιασμένη. Ναι, γιατί πολλές φορές η άχνη ζάχαρη έχει υγρασία, ναι, ναι, και μένουν σβολάκια. Άρα κάνεις αυτό εδώ. Και τη διαλύσει έτσι. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε τώρα σε ένα μπολ εδώ. Θέλω να μου ανακατέψει την άχνη ζάχαρη, ναι, και 250 γραμμάρια Φιλαδέλφια Light. Πολύ ωραία. Το γλάσο μας. Πολύ ωραία. Εγώ συνεχίζω να ρίχνω και άλλο αλεύρι και το γάλα μέχρι να ανακατευθούν όλα τα υλικά. Και είναι η ζύμη μας για τα κεκάκια, τα οποία θα τα κάνουμε cupcakes με το γλάσο που θα φτιάξει εσύ. Ωραία. Σούπερ, φεύγει λοιπόν. Άρα βάζουμε μία συσκευασία και μία κουταλίτσα από την άλλη. Από τη δεύτερη. Ρίχνω εγώ όλα. Γιατί χρησιμοποιούμε light, Αλέξανδρε, για να είναι πιο ελαφρύ το γλάσο μας, ναι. Τώρα που έρθει και καλοκαιράκι και θα βγούμε στις παραλίες. Ναι, το βλέπω ότι το προσέξουμε. Ναι, βλέπω τώρα που άνοιξε ο καιρός, είσαι πολύ στο light.
Κάτσε ρε φίλε, μαγιό θα φορέσουμε, τι, πώς έτσι θα πάμε δηλαδή. Εντάξει, ήταν και το Πάσχα αργά και φάγαμε και τα κοκορέτσια και τα αρνιά. Λοιπόν. Ωραία, το αλεύρι τελείωσε. Ρίχνω και το τελευταίο γάλα και το αφήνω να ανακατευτεί καλά. Γραμμάρια. Πάει και αυτό. Πώς θα πας? Ακόμα λίγο, μια χαρά. Ποιο σύρμα θες να πάρω? Όποιο, το μικρό. Θα σου είναι πιο εύκολο για σένα. Πιστεύω. Αυτό το αφήνω και ανακατεύεται πολύ καλά. Περίμενε τώρα, περίμενε. Μην να δείξει υπομονή και εγκαρτέρηση θέλω. Εντάξει. Και θετική ενέργεια. Εμένα παιδιά, εδώ... άκρη, παιδιά από παντού. Πώς ήταν τα γραμμάρια τα άχνη ζάχαρη που χρησιμοποιήσαμε? Λοιπόν, 120 είναι η άχνη ζάχαρη και 250. 250 δεν πειράζει. Και 250 γραμμάρια ήταν η κρέμα το τυρί, το light. Α, λοιπόν, κάτι τώρα αρχίζει να γίνεται, εντάξει. Αυτό το βάζω για πλύσιμο και η ζύμη μου είναι έτοιμη έτσι ώστε να γεμίσω τη φόρμα σιλικόνης. Έχω μια φόρμα σιλικόνης όπως βλέπεις εδώ που θα φτιάξω μικρά cupcake και παίρνω ένα καθαρό κουτάλι και τα γεμίζω. Αν θέλετε μπορείτε να το βάλετε και μέσα σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής και να τα γεμίσετε. Εγώ θα δεις ότι παίρνω ένα κουτάλι και τα γεμίζω εδώ έτσι σιγά σιγά. Α, παιδιά, κοίτα να δεις που γίνεται, το βατερλό στο θρίαμβο. Μ' αρέσεις. Δεν το γεμίζουμε μέχρι πάνω-πάνω, γιατί αυτό θα φουσκώσει λίγο. Ναι. Και είναι ωραία μικρά ατομικά cupcake. Αυτά θα τα δεις μετά πώς θα ψηθούν και πώς θα γίνουν. Λοιπόν, εγώ τελείωσα. Βάλτε εσείς το φούρνο. Έχω διαβεύσει εδώ, δεν είναι ότι έκανα απλώς βλάσο. Τέλειο, το στέλνω σε διαγωνισμό. Μια χαρά. Και τώρα ξέρεις, θα κάνω, θα στο μοιράσω και στα δύο. Δεν θέλω να το χαλάσεις, θέλω να το αφήσεις εκεί. Το ένα θα στο κάνω χρωματιστό. Για πάντα να μην... Θα στο κάνω χρωματιστό. Εδώ. Λοιπόν, μπήκανε τα κάποια έξι στο φούρνο σε 180 βαθμούς. Τέλεια. Και για πόση ώρα? Πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, θα σου πω. 20 με 25 το λεπτά. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το κίτρινο. Ωραία. Αλλά θα μου πεις εσύ ποιο πηγαίνει. Ωραία, αν θες κίτρινο, κίτρινο. Αυτό είναι φυτικό χρώμα. Θα βάλουμε πολύ λίγο. Μια σταγόνα. Ναι. 20 με 25 λεπτά. Αυτό είναι κίτρινο, αφού κόκκινο το βλέπω εδώ. Ναι, αλλά ανακάτεψε να δεις τι θα γίνει. Α, 20-25 λεπτά, μάλιστα. Α, γίνεται και τέτοιο. Είδες, ανακάτεψε. Α, φοβερό! Ναι, αλλά θα κάνουμε και άλλα χρώματα. Πόσα χρώματα θες? Ένα άσπρο και ένα κίτρινο. Θες να κάνουμε κι άλλο? Αμέ. Λοιπόν, δώσε μου να το βάλω το κίτρινο εδώ πέρα για να σερβίρουμε. Λοιπόν, εκεί έχω έτοιμα γιατί τώρα τι γίνεται. Αυτά όταν βγουν ζεστά, ναι, το γλάσο δεν μπορεί να το βάλει ζεστό από πάνω γιατί θα λιώσει. Το πρέπει να τα αφήσουμε να κρυώσουν λοιπόν, αυτά και μετά βάζουμε το γλάσο. Ακριβώς. Κοίτα τι ωραίο που έχει γίνει. Καλά, το έκανε τέλειο το γλάσο. Και είναι και νόστιμο, εγώ έφαγα πριν. Όταν δεν κοιτούσε. Λοιπόν. Έτσι θα βάλουμε το κίτρινο χρώμα στα μισά και μετά θα κάνω και μισά λευκά. Τέλεια! Υπέροχα! Έτσι. Και θα βάλουμε και μερικές τρούφες χρωματιστές. Ωραία. Τι λες? Θα βάλουμε μπλε. Μπλε, εγώ θα βάλω από αυτές τις χρωματιστές. Και εσείς βέβαια μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο χρώμα θέλετε. Ωραία. Πόση ώρα λοιπόν τα ψήνουμε, μου είπες? Γιατί δεν το θυμάμαι. 20-25 λεπτά. Πού το έχεις στο μυαλό σου, παιδάκι? 25 λεπτά, ωραία. Άρα αυτό το πράγμα. Και κάνει 25 λεπτά το καθένα, έτσι. Ακριβώς. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό πιστεύω δεν είναι το πρώτο γλυκό που θα φτιάξω. Για να δούμε και τώρα θα βάλουμε και το άσπρο. Λοιπόν, αυτή ήταν η γρήγορη συνταγή μας σήμερα. Cupcakes, πολύ ωραία. Εύκολα και γρήγορα. Και διαιτητικά. Να πάρεις έλα. Ζήτω. Άντε, εδώ. Όσο τρώει λοιπόν ο Γιώργος. Να είστε καλά. Εγώ θα σας χαιρετήσω. Να είστε εδώ κάθε απόγευμα παρέα στην κουζίνα. Γεια σας.